Σε μερικές ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις προχώρησε η Ανούς Χιριμιάν στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef, αναφορικά με το ειδήλιο που έχει με τον Διονύση. Η Ανούς απόψε ήταν υποψήφια αλλά δεν κατάφερε να στήσει το πιάτο της με την ίδια να είναι αρκετά απογοητευμένη, η ίδια ωστόσο δήλωσε πως σε όλη τη δοκιμασία δέχτηκε πολύ μεγάλη στήριξη από τον Διονύση ενώ αναφέρθηκε για πρώτη φορά πως έχουν δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο με τον Διονύση. Οι δηλώσεις της Ανούς για τον Διονύση. Ο Διονύσης ξέρω ότι θέλει να γυρίσω πάρα πολύ, όπως και εγώ που δεν νιώθω έτοιμη να φύγω και να χωρίσουν οι δρόμοι μας, είχα υποσχεθεί στις φίλες μου ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσω κάποιο είδους δεσμό μέσα στον διαγωνισμό αλλά είναι κάτι που δεν το ελέγχεις, είναι πολύ όμορφο να έχεις έναν άνθρωπο και να μοιράζεσαι πράγματα. Κριτές του MasterChef θα μαγειρέψουν στους παίκτες του Survivor 4. Μια αποκάλυψη έκανε ο Γιώργος Λιανός κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής τους εκπομπής με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Σφαίρα, για το Survivor 4 και τα επόμενα επεισόδια. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως κριτές του MasterChef θα πετάξουν στον Άγιο Δομήνικο για να μαγειρέψουν στους παίκτες, θα βγει τρέιλερ σήμερα νομίζω, έρχονται οι κριτές του MasterChef να μαγειρέψουν για το Survivor είπε ο παρουσιαστής γελώντας, αφού έκανε πλάκα για την πρωταπριλιά. Ωστόσο, η αλήθεια είναι μια, μπορεί οι κριτές του ελληνικού MasterChef 5 να μην πάνε, αλλά σίγουρα θα πάνε οι Τουρκοί, στην Τουρκία ο Ατζούν έχει τα δικαιώματα του reality μαγειρικής και την αποκάλυψη αυτή έκανε το πρωινό.